Δόσιν εν Θεόν καταπλουτίσας Την της χάριτος ιερουργίαν Ιερομάρτης τρισμάκαρ Θεόδοτε, Θεό δότε περδώρα περδόρα Θεό προς τα αριστεία των θείων αγώνων σου. Πατερόσιε, Χριστόν τον Θεών, οικετεύε, δωρήσασθε, ημιν το μεγαλέ. Διευδόμη του μηνός Ιουνίου, Θεοδότου Ιερομάρτυρος του Εναγκύρα της Μικράς Ασίας, Ζηναίδος Μάρτυρος, Εσίας, Σωσάνης, Λικαρίωνος, Ταρασίου και Ιωάννου των Μαρτύρων, Στεφάνου Ανθίμου και Σεβαστιανής των Οσίων, Ποταμιένης, Ήρωνος, Πλουτάρχου, Ηρακλίδου, Ιραίδος, Μαρκέλης και Βασιλίδου των Μαρτύρων, Δανιήλ Οσίου του Εντισκήτη, Παϊσίου Παναγί του Μπασιά, του Ιερέως του Ενκεφαλινία. Ο Άγιος Θεόδωτος ο Εναγκύρα Ο Θεόδωτος καταγόταν από την Άγκυρα της Γαλατίας και ήταν έμπορος σιτηρών και συγχρόνως εξασκούσε το επάγγελμα του Αρτοπιού. Άνθρωπος ευσεβής και ελεήμων ο Θεόδωτος, μοίραζε ψωμιά στους φτωχούς και έκανε συχνά επισκέψεις στους φυλακισμένους χριστιανούς και τους τροφοδοτούσε ανάλογα. Η ειδωλολατρική μανία κατά των χριστιανών όμως εκδηλώθηκε με τον φόνο μιας ομάδας χριστιανών παρθένων στα νερά μίας λίμνης, οι οποίες γυναίκες εορτάζουν την 18η Μαΐου. Την νύχτα ο Θεόδοτος, άνδρας με και θερμή πίστη στο Χριστό, έβγαλε από την λίμνη τα τίμια λείψανα των Παρθένων και τα ενταφίασε. Η ενέργειά του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Θεό ο οποίος αμέσως τον συνέλαβε και τον ανέκρινε. Ο Θεόδοτος παραδέχθηκε την ενέργειά του αυτή και ο έπαρχος του είπε ότι οι χριστιανοί δεν σέβονται καμία εξουσία και ότι είναι η πιο μικροπρεπής και μηδαμινοί των ανθρώπων. Τότε ο Θεόδωτος με τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος απάντησε «Πράγματι έπαρχε, οι χριστιανοί γνωρίζουν πολύ καλά το πόσο μηδαμινοί είναι, διότι μόνο αυτοί είναι ικανοί να γνωρίζουν την υπέροχη και ασύγκριτη μεγαλειότητα του Θεού και να κατανοούν την άβυσο της ανθρώπινης ασθενείας, όταν είναι γυμνή από τη Θεία Χάρη». Έπειτα μάθε ότι ο τελευταίος των χριστιανών που έχει ελεηθεί από το Χριστό και φέρει τον αραβώνα της αιώνιας βασιλείας είναι ανώτερος και λαμπρότερος από τους ειδωλολάτρες βασιλείς οι οποίοι αύριο θα είναι ντροπή και ατιμία μπροστά στο αδέκαστο κριτήριο της θείας δικαιοσύνης. Ο έπαρχος τότε εξοργισμένος από τα λόγια του Θεοδότου διέταξε και του έσχισαν τα πλευρά και τελικά τον αποκεφάλισαν, λαμβάνοντας ένδοξα το στεφάνι του μαρτυρίου. Η Αγία Ζηναής υπήρξε θαυματουργός και μάρτης, ενώ η Αγία Σεβαστιανή εκοιμήθη ειρηνικά, όπως μαρτυρεί και το δίστιχο στο συναξάριο του Μινέου. Σεβαστιανής ως τα λοιπά του Δίου, σεβαστά πάση και το του βίου τέλος. Ο Όσιος Παΐσιος ή Παναγής ο Μπασιάς, γεννήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλινίας το 1801 και ήταν γιος γονέων επιφανών οικογενειών του Μιχαήλ Τιπάλβου Μπασιά και της Ρενγκίνας Δελαπόρτα. Σπούδασε Ιταλικά, Γαλλικά, Λατινικά και καταρτίστηκε στην φιλοσοφία και την θεολογία. Μικρός ακόμη χειροθετήθηκε αναγνώστης και υπηρέτησε ως γραμματοδιδάσκαλος σε δημοτικό σχολείο. Το 1836 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος με το όνομα Παΐσιος από τον τότε Μητροπολίτη Κεφαλινίας Παρθένιο. Δεν επιζήτησε ποτέ εφημεριακή θέση συνήθως λειτουργούσε στο εξοκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνα στον πλατή Γιαλό, όπου συνέρεε πλήθος πιστών για να λειτουργηθεί και να ακούσει τα θερμά κηρύγματά του. Υπήρξε η προσωποποίηση της ελεημοσύνης και θερμός συμπαραστάτης των αδυνάτων. Το 1846 ασθένησε από κάποια νευρική ασθένεια. Άλλοι λένε ότι επρόκειτο για καταχριστόν σαλό και μετά από τον καταστροφικό σεισμό του 1867 τον περιέθαλπε ο ξάδελφός του Ιωάννης Γερουλάνος. Για πέντε χρόνια έμεινε κατάκητος και πλήθος χριστιανών πήγαινε για να πάρει την ευλογία του. Εκοιμήθη οσιακά την 7η Ιουνίου του 1888. Έκανε θαύματα πριν αλλά και μετά την κοιμησή του.